Καταρχήν χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε το όχι, γιορτάζουμε την αντίσταση του ελληνικού λαού, ταυτόχρονα όμως ταυτόσιμο είναι το μήνυμα του όχι και επίκαιρο και σήμερα. Σήμερα ο ελληνικός λαός καλείται με ενότητα, με διάθεση συνοχής και δημιουργίας να αντισταθεί στις σύγχρονες μορφές φασισμού και ελληνισμού. Σήμερα είναι μια ημέρα εθνικής ανάτασης που αποδεικνύει ότι ο ελληνισμός ενωμένος μπορεί να μεγαλουργήσει. Είναι μια μέρα που λέμε όχι στο φασισμό, στο ναζισμό και στα φαινόμενα του ολοκληρωτισμού που κατέστρεψαν πολλές φορές όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και την Ευρώπη. Πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πούμε το μεγάλο όχι σε αυτά τα καθεστώτα. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Να ξεκινήσω συγχαίροντας θερμά σήμερα τη μαθητιώσα νεολαία μας για την παρέλαση, όπως επίσης και τις ένοπλες δυνάμεις της περιοχής που μας ενίσχυσαν το αίσθημα υπερηφάνειας. Και έχοντας, γιορτάζοντας σήμερα την 28η Οκτωβρίου, το έπος του 40, το μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι οι Έλληνες, η ελληνική ψυχή, όταν ενώνεται, καταφέρνει να κάνει την Ελλάδα υπερήφανη. Καταφέρνει να μας οδηγεί σε νίκες. Καταφέρνει να μας βγάζει από τα διέξοδα. Και νομίζω αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα και για σήμερα που περνάμε δύσκολες εποχές. Ενωμένη η ελληνική ψυχή, βάζοντας ψηλά τις αξίες, τα πιστεύω, τα ιδανικά μας, έχοντας σημαντικά δεδομένα και διδάγματα από τους προγόνους μας, να προχωρήσουμε προκειμένου να κάνουμε πάλι την Ελλάδα που μας αξίζει. 28 Οκτωβρίου σήμερα. Τιμούμε αυτούς που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα, αυτούς οι οποίοι σήμερα ορισμένοι θα τους λιδωρούσαν και θα τους κορόιδευαν. Δώσαν το αίμα τους απέναντι στον άξονα, απέναντι στο σκοταδισμό και τη βία. Δυστυχώς η Ελλάδα, στην Ελλάδα η ιστορική μνήμη έχει πολέμιους. Και έχει πολέμιους και μέσα στα συστήματα τα οποία είναι αυτά τα οποία βγάζουν και εκδίδουν τα βιβλία μας. Αρχίζοντας από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Όταν δεν αντιμετωπίζεις σωστά το παρελθόν σου, πρέπει να ξέρουμε ότι και το παρόν και το μέλλον θα είναι δυσίωνο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ιστορική μνήμη, πρέπει ψηλά τα ιδανικά της φυλής και να πούμε και εμείς το δικό μας όχι, ή όπως ανά τους αιώνες είπαν και οι πρόγονοί μας, γέαν και είδωρ ουδ είδωμε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.